Τα νεότερα για την υγεία του Πελέ Γιώργο, Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαιρού, μπαίνει, βγαίνει στο νοσοκομείο και δίνει μια δύσκολη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ακριβώς, ναι. Είναι δυσάρεστα τα νέα, όπως προκύπτει από την πληροφόρηση κυρίως των ειδησιογραφικών μέσων της Βραζιλίας, και αυτή είναι η τελευταία του παρουσία, όπου δίνει το συγχαρητήριο μήνυμα στον Κριστιάνο Ρονάλντο για το βραβείο που κέρδισε στα βραβεία της FIFA. Εισήλθε λοιπόν ξανά αυτήν την εβδομάδα στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο, προκειμένου να υποβληθεί σε νέες χημειοθεραπείες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Όπως είπα, οι γιατροί λένε ότι απλά η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά οι δημοσιογράφοι στη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο καρκίνος που είχαν ανακαλύψει οι γιατροί στο έντερο στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του, έχει κάνει δυστυχώς μετάσταση τόσο στους πνεύμονες όσο και στο σηκώτη. Οπότε ο θρύλος του ποδοσφαίρου υποβλήθηκε σε νέες χημειοθεραπείες, πήρε εξιτήριο. Η κατάστασή του είναι δύσκολη, φαίνεται εξάλλου ότι είναι καταβεβλημένος. Πριν από λίγες ημέρες είχε φύγει από τη ζωή ένας άλλος εμβληματικός ποδοσφαιριστής, ο Πάκο Χέντο της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε κατακτήσει 6 κύπελα πρωταθλητριών με τη Βασίλισσα της Ευρώπης.